Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα. Και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Γιώργο Ψυχογείο. Είναι τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής, βουλευτής φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Ψυχογείο. Καλή σας μέρα και στους τηλεθεατές και τηλεθεατριές μας. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε Ψυχογείο. Κύριε Μηταράκη, θα θέλαμε λίγο έτσι, μια εικόνα, γιατί σήμερα εξέρχονται και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, εδώ και μερικές μέρες περίπου από τότε που δημοσιοποιήθηκε το θέμα, αλλά περιγράφεται πλέον και μια νέα πολιτική με κλείσιμο δομών που έχετε εξαγγείλει και μια σειρά από άλλα πράγματα. Θέλετε λίγο να μας πείτε? Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα. Η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να μειώσουμε τις ροές και η δεύτερη προτεραιότητά μας να περιορίσουμε τις επιπτώσεις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Ξεκινήσαμε με τη φύλαξη των συνόρων. Και μετά τις αυξημένες ροές του 2019, αυτή τη στιγμή το τελευταίο τρίμηνο, έχουμε 90% και πάνω μείωση ροών. Φυλάσσουμε τα σύνορά μας αποφασιστικά και τα θαλάσσια και τα χεσαία. Η δεύτερη προτεραιότητά μας ήταν να διαχωρίσουμε αυτούς που δικαιούνται άσυλο από τους οικονομικούς μετανάστες. Τριπλασιάσαμε σε αυτό το τρίμηνο την έκδοση αποφάσεων. Εκδώσαμε 32.000 αποφάσεις το τρίμηνο. Είμαστε έτοιμοι να επιδώσουμε συνολικά 40.000 αποφάσεις και να διαχωρίσουμε στις δομές αυτούς που είναι αιτούντες άσυλο και δικαιούνται να παραμείνουν και να λαμβάνουν και ένα οικονομικό επίδομα, ναι, από αυτούς που έχουν πάρει είτε προσφυγικό και πλέον πρέπει να ενσωματωθούν στην κοινωνία, είτε δεν έχουν πάρει προσφυγικό και πρέπει να απελαθούν. Να. Η τρίτη προτεραιότητά μας, αυτό που θα κάνουμε στο υπόλοιπο 2020, είναι να κάνουμε ασφαλέστερες τις δομές, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας, ενισχύοντας τα συστήματα πρόσβασης, δημιουργώντας διπλές περιφράξεις, δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας και στους διαμένοντες και στους κατοίκους και κυρίως από 92 δομές περίπου που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, θέλουμε να πέσουμε κάτω από το μισό στους επόμενους μήνες. Γιατί η χώρα δεν έχουμε στόχο πώς να γεμίσει δομές. Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Μηταράκη? Θα εξέρθουν καταρχάς εκτός των 12.000 που είναι σήμερα. Από σήμερα βγαίνουν από τις δομές. Θα βγουν και άλλοι τέλος Ιουνίου, άλλοι 8.000, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, οι 100.000 αυτή τη στιγμή που φιλοξενούνται σε δομές, ναι, λογικά μέχρι το Πάσχα του 2021 πρέπει να έχουν εξέλθει όλοι. Ναι. Είτε έχοντας λάβει προσφυγικό προφίλ, είτε έχοντας λάβει τελεσίδικη απορριπτική. Οι δομές φιλοξενίας, κύριε Φιλιππίδη, δεν είναι για αυτούς που έχουν πάρει άσυλο για να έχουν ισόβια προνόμια. Ναι. Τα προνόμια διακόπτονται όταν πάρεις προσφυγικό προφίλ. Από εκεί και πέρα εντάσσεσαι κανονικά. Στο προσφυγικό προφίλ είναι και άλλοι εκτός των 12.000, φαντάζομαι. Καθώς θα επιδώσουμε 40.000 νέες αποφάσεις, όλοι αυτοί θα πρέπει να εξέλθουν από τις δομές. Και πού θα είτε πάνε, με αρνητική, υπουργέ, με απέλ. Και με τι προσόντα? Ξέρουν γλώσσα, την ελληνική, θα βρουν δουλειά? Πού θα μένουν? Δεν παραγνωρίζει κανείς ότι υπάρχει μια δυσκολία. Ναι. Από την άλλη, δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να προσφέρει ισόβια ούτε κατοικία ούτε επιδόματα στους πρόσφυγες, όπως δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα και στους Έλληνες πολίτες. Ναι. Εξομοιώνονται λοιπόν οι πρόσφυγες στο γενικότερο κοινωνικό κράτος. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι οι έξοδοι από τις δομές δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. 15 Φεβρουαρίου του 2019 ο κύριος Βίτσας ξεκίνησε το πρόγραμμα εξόδων από τις δομές και πολύ καλά έκανε. Ναι. Βέβαια, μας δώσατε τώρα πάσα για να το σχολιάσει ο κύριος Ψυχογείος. Να σας πω κάτι όμως, κύριε Φιλιππίδη, μισό λεπτάκι. Ναι. Μια τελευταία. Καλώς διαμαρτύρονται κάποιοι ότι μπορεί να υπάρξει μια πίεση από τις αποχωρήσεις. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 25.000 άτομα, ναι, τα οποία βρίσκονται σε σκηνές, ναι, εκτός δομών, σωστό, στα νησιά μας. Μόρια. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γεμίσει όλη η χώρα νέες δομές, αυτό δεν είναι η δικιά μας πολιτική. Κύριε Ψυχογείο, η δική σας άποψη, γιατί διαβάζω ότι καταγγέλλεται την κυβέρνηση ότι χιλιάδες πρόσφυγες θα βρεθούν στο δρόμο επί της ουσίας, χωρίς να έχουν δυνατότητα να ζήσουν. Ναι, κοιτάξτε, δεν θα μπω στο ιστορικό του προσφυγικού μεταναστευτικού και της αποτυχίας της κυβέρνησης μέχρι τώρα στο να το διαχειριστεί. Ναι. Όμως είναι γεγονός ότι από συμφόρηση των νησιών που λέει ο Υπουργός δεν έχει γίνει. Και βέβαια ένα σχέδιο το οποίο έχει εκπονήσει η κυβέρνηση μέσα και από νομοθετικές πρωτοβουλίες ούτε έχει αποδώσει, παραβιάζει ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, εμπέζει τις τοπικές κοινωνίες και επιθέτει τη χώρα. Αυτά ας τα αφήσουμε προς το παρόν, αν και συνδέονται με την όλη εικόνα. Να πάμε στο προκείμενο. Κοιτάξτε. Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης, η οποία στην αρχή ήταν 6 μήνες το Νοέμβριο, όπως είχαμε και εμείς υλοποιήσει, και έγινε ένας μήνας τώρα, δεν αφήνει κανένα περιθώριο και βέβαια δεν υπάρχει καμία προετοιμασία και μέρημνα για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι ούτως ώστε να στεγαστούν και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Και να εξηγήσω τι είχαμε κάνει εμείς, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Μηταράκης.
Εμείς είχαμε δώσει περιθώριο 6 μηνών, ούτως ώστε οι άνθρωποι που είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι οικογένειές τους να αποχωρήσουν από τις δομές, ναι. Χορηγώντας τους όμως συγκεκριμένα εργαλεία και από το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο η κυβέρνηση συνεχίζει σήμερα, αλλά έχει περιορισμένες θέσεις, ναι. Αλλά και μέσα από εργαλεία κοινωνικής αλληλέγγυης οικονομίας που μπορούσαν να ασχοληθούν τα Μητρώα του ΑΕΔ. Έχει βγει κάποιος πρόσφυγας από δομή και έχει όλα αυτά τα εργαλεία επί των ημερών σας? Προφανώς. Προφανώς. Και είχε και άλλα εργαλεία, τα οποία ήταν το επίδομα στέγασης εφόσον δεν έβρισκε σπίτι με το Ήλιος, ναι. Και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης αν πληρούσε τα κριτήρια. Έτσι βγάζεις ανθρώπους έξω προκειμένου να τους προστατέψεις. Δεν τους βγάζεις με την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους, ναι. Διακυβεύεται εν μέσω COVID και για τορπιλίε στην κοινωνική συνοχή, εκτός αν το θέλει η κυβέρνηση αυτό. Θα προσθέσω. Εάν θέλει να δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός. Αν θέλει να τους δώσει κοινωνική λέξη κύριε Φιλιππίδη, που είπατε. Ακροδεξιούς. Η φράση κύριε που είπατε κοινωνικό. Μισό λεπτό, κύριε Μηταράκη. Ναι, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Για πάμε σε καταρχήν, για την αποσυμφόρηση των νησιών, ναι. Γνωρίζει ο κύριος Τσουχογιός ότι έχουν φύγει 13.000 άτομα από 1η Ιανουαρίου, ναι. Και πλέον στα νησιά μας, παρά τις ροές Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, είναι κάτω από περίπου 20% οι συνολικά διαμένοντες. Κύριε, άρα η αποσυμφόρηση είναι σήμερα στα νησιά. Όχι να συγκρίνεστε με τον εαυτό σας. Πώς είναι σήμερα στα νησιά. Αυτό να μας πείτε. Κύριε επιτρέψτε μου να τελειώσω. Το δεύτερο είναι ότι το πρόγραμμα Ήλιος, η πρόσβαση στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ένα ειδικό πιλωτικό πρόγραμμα του ΑΕΔ που έγινε σε αυτό το εξάμηνο, είναι όλα αυτά ενισχύ. Και αυτοί που βγαίνουν σήμερα δεν βγαίνουν μετά από ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε αυτού που είναι πάνω από 6 μήνες. Πρώτη φορά τα λέτε αυτά. Δεν έχετε πει κουβέντα για την ένταξη. Ξέρετε, η κοινωνία βράζει. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνετε, κύριε Ψυχογέ, τη δυνατότητα να σας ενημερώσω και εσάς ότι το πρόγραμμα Ήλιος υπάρχει. Ναι. Το ειδικό πιλωτικό του ΑΕΔ έχει γίνει και ανακοινώνεται ένα δεύτερο. Μισό λεπτό. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει λόγος και δεν έχετε ενεργοποιήσει τα εργαλεία. Ακούστε με λίγο, κύριε Μηταράκη, κύριε. Κύριε Μηταράκη και κύριε Ψυχογέ, μισό λεπτό. Στη Μαλακάσα, τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε μία από τις δομές, εκεί οι κάτοικοι, οι οποίοι μπορεί να κατηγορηθούν, ο καθένας βρίσκει έναν τρόπο, αλλά σίγουρα έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Δέστε λίγο τι εικόνες είχαμε και πώς φέρθηκε λίγο η αστυνομία. Γιατί εδώ η αλήθεια είναι, νομίζω ότι χάνετε εύκολα το δίκιο σας και οι δύο. Δυνάμεις των ΜΑΤ ρίχνουν χημικά κατά των κατοίκων Μαλακάσας που έχουν κλείσει τον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας διαμαρτυρόμενοι για την ύπαρξη δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Ακολουθεί κυνηγητό. Από τα δακρυγόνα κάποιοι κάτοικοι πέφτουν κάτω με αναπνευστικά προβλήματα. Εγώ πήγαινα μπροστά και ήθελα να αποπέσει και μου αρέσει. Άλλοι καταγγέλουν πως χτυπήθηκαν από τους αστυνομικούς. Ο Δήμαρχος Οροπού καταγγέλει τους άνδρες των ΜΑΤ για απρόκλητη επίθεση. Όταν τελείωσε λοιπόν η συγκέντρωση, κάποιοι κάτοικοι από εκεί προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό. Από την Εθνική Οδό κατέβηκαν ομάδες στο δημιουργίες των ΜΑΤ. Έτρεξα και εγώ να μπω ανάμεσα στους κατοίκους και στα ΜΑΤ για να μην έχουμε προβλήματα. Και το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να επιτεθούν σε μένα. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος εξαγριώθηκε και έγιναν αυτά που έγιναν. Οι κάτοικοι αντιδρούν στην ύπαρξη της δομής φιλοξενίας μεταναστών και ζητούν το άμεσο κλείσιμό της. Εδώ είχαμε υπάλληλο του Δήμου που ήταν παρόν εδώ στα βιβλία, ο οποίος είναι στο ΚΑΤ τώρα. Το χτυπήσανε με τον κλόπ και στο στήθος, στην κοιλιά και στο κεφάλι. Είχαμε άνθρωπο 80 χρόνο χτυπημένο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 5 αστυνομικοί και έγιναν 6 προσαγωγές. Λοιπόν, οι εικόνες αυτές πραγματικά δεν τιμούν κανέναν. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Λίτσα, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Μαλακάσας. Καλή σας μέρα, καλημέρα, κύριε Λίτσα. Μας ακούτε? Τώρα μας ακούτε? Ναι. Τώρα μας ακούτε. Επιστρέψαμε από το 402 από τους τραυματισμούς. Τι είπατε, επαναλάβετε παρακαλώ, γιατί δεν ακουστήκατε. Μόλις επιστρέψαμε από το 402 από τους τραυματισμένους αστυνομικούς, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία. Είναι καλά οι άνθρωποι, έτσι. Ναι, από το 402. Τι έγινε εκεί, γιατί ξέφυγε κατάς, γιατί χτυπήσανε οι αστυνομικοί, πώς χτύπησαν οι αστυνομικοί και ποια είναι η δική σας κατάσταση των συμπολιτών σας? Στην πραγματικότητα, οι μόνοι που χτυπήθηκαν ήταν οι πολίτες της Μαλακάσας. Η αστυνομία έχει βάλει μπρος τη μοταγέρα. Κατασκευάζουν υπόδικους για να σταματήσει ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Κάνω έκκληση στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Μηταράκη, που βρίσκεται μαζί σας. Κύριε Υπουργέ, από την πρώτη στιγμή σας είπαμε, η δεύτερη δομή δεν έπρεπε να γίνει. Από την πρώτη στιγμή σας είπαμε ότι είναι ακατάλληλο το σημείο που πάτε να την κάνετε.
Ναι. Δεχθήκατε να δείτε την εναλλακτική πρόταση, δεν τη δημιουργήσατε όμως. Έχουμε ήδη τον πρώτο νεκρό στη Μαλακάσα. Έχουμε τα ατυχήματα. Παράκληση. Εμείς είμαστε μαζί. Αν κάποιος θέλει να πετύχετε, είμαστε εμείς. Ζούμε μέσα στο πρόβλημα. Είμαστε μέσα στο πρόβλημα. Είμαστε μαζί σας. Φέρνετε νέο διοικητή. Τον βοηθάμε σε ό,τι θέλετε. Τα πάντα, το γραφείο, τα πάντα να τους βοηθήσουμε. Εμείς θέλουμε να πετύχετε, γιατί από αυτό εξαρτάται η καθημερινότητά μας, η ζωή μας. Χτες γιατί ειδικά διαμαρτυρηθήκατε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Γιατί αυτά που είχαν πει την προηγούμενη εβδομάδα, οι φωτιές στο δάσος, θα καεί πάρνε, θα το έχουμε πει. Τα προβλήματα με τους κλωδαμούς ομάδας στη Μαλακάσα και φανταστείτε, έχει βγει το 5%. Ναι. Όταν βγουν οι όλοι, όταν βγουν οι διαφορετικές φυλές, 4.000 κόσμο σε ένα χωριό που δεν είναι ούτε 400. Με το ζόρι μαζευτήκαν 500-600 όρθιοι που είναι συγκέντρωση. Επειδή είμαστε λίγοι, γι' αυτό γίνεται αυτό. Παρακαλούμε τον κύριο Υπουργό και να σταματήσει τον καζιέρα. Μας είπαν ότι πήγαμε να πάμε στις δομές. Ψέματα. Μας είπαν ότι χτυπήθηκαν αστυνομικοί. Πού είναι, στο 402. Αυτά είναι παραμύθια. Έχουμε υπάλληλο χτυπημένο με ράματα στο κεφάλι. Μάλιστα. Ένα γέρο 80 χρονών τον κύριο Νίκο. Παράκληση στον Υπουργό να ξαναδεί το θέμα. Σας ακούει, Υπουργό. Βγάζουμε την αγωνία. Είμαστε μαζί τους. Προφανώς. Κύριε Λίτσα, ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι αναφέρεστε στον περιορισμό με των δομών, αλλά φαίνεται ότι κάποιες δομές πάνε να ενισχυθούν. Είχαμε και το θέμα στη Μαλακάσα, αλλά είχαμε και τις διαμαρτυρίες για τη δομή που πάει να δημιουργηθεί στα Μέγαρα. Χαίρομαι που αναφέρεστε για τη Μαλακάσα. Ναι. Στη Μαλακάσα υπάρχουν πολλοί που μένουν, οι οποίοι πλέον δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στις δομές και γι' αυτό έχουμε υπεράσπιση στη Μαλακάσα. Έχω ανακοινώσει στον Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο, με τους οποίους έχω μια συστηματική επαφή, ότι η Μαλακάσα θα είναι η πρώτη ελεγχόμενη δομή στην επιρωτική Ελλάδα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα εγκαταστήσουμε σύστημα εισόδου-εξόδου, ώστε πλέον αυτοί που δεν δικαιούνται παραμονή στη Μαλακάσα να αποχωρήσουν, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή υπεράριθμους στη Μαλακάσα. Έχει δίκιο σε αυτό και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, αλλά αυτό είναι ευθύνη ότι οι δομές μέχρι την Παρασκευή ήταν υπό τον έλεγχο διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε έλεγχο των δομών της υπηρετικής Ελλάδος. Ενεργοποιήσαμε μια παλιά νομοθεσία και εγκαταστήσαμε διοικητές την Παρασκευή. Ο διοικητής που αναφέρθηκε, ο κύριος Αντιδήμαρχος, για πρώτη φορά υπάρχει από το ελληνικό δημόσιο σε δομή και πλέον θα μπορέσει μέσα σε λίγες εβδομάδες να οργανώσει την αποχώρηση αυτών που δεν κάνει να μένουν εκεί, ώστε η δομή να περιοριστεί σε ένα πιο λογικό νούμερο. Όσο τα επεισόδια. Μια λέξη μόνο. Όσο στα επεισόδια, μίλησα με την αστυνομία χτες. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ενημερώνομαι από την αστυνομία, δεν έχω την ευθύνη της αστυνομίας. Η πληροφόρηση που είχα, και δεν το διαψεύσανε ο Δήμαρχος την παρέμβασή του, είναι ότι πήγαν να κλείσουν την Εθνική Οδό. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο είναι για την ανθρώπινη ζωή να μπουν άνθρωποι τρέχοντας μέσα στην Εθνική Οδό. Πέρα από το θέμα της διακοπής της επικοινωνίας και της κυκλοφορίας, το να μπουν άνθρωποι μέσα στην Εθνική Οδό που τα αυτοκίνητα έρχονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, θα μπορούσαν να είχαν θρυνήσει θύματα. Η αστυνομία δεν είχε καμία επιλογή από το να εμποδίσει τη διακοπή της Εθνικής. Δεν έχετε απαντήσει για τους ανθρώπους που θα εξέλθουν από τις δομές, πού θα πάνε. Για να μην δούμε εικόνες, άνθρωποι στιβαγμένοι σε πλατείες, όπως είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, που δεν είχαν πού να πάνε, που δεν ξέρουν τη γλώσσα και δημιουργηθεί ένας άλλου τύπου πρόβλημα. Αυτοί που εξέρχονται τώρα στις δομές, κατά κανόνα βρίσκονται πολλά χρόνια στη χώρα μας. Βρίσκονται στο σύστημα φιλοξενίας για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν ενημερωθεί πέρα των 6 μηνών. Δώσαμε παράταση τον Απρίλιο. Έχετε λόγω κοροναϊού. Και αυτοί που θα πάνε Απρίλιο, να μείνουν. Γιατί εμάς μας καταγγέλουν ότι οι άνθρωποι θα βγουν και δεν ξέρουν πού να πάνε. Εσείς θα έχετε να το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα και στον Το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά σας λέω και από την άλλη ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τη δυνατότητα ισόβιας φιλοξενίας και ισόβιων οικονομικών προνομίων σε αυτούς που έχουν πάρει προσφυγικό προφίλ πέρα του γενικότερου κοινωνικού κράτους. Αυτοί έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ, έχουν δικαίωμα πρόσβασης με προϋποθέσεις στο επίδομα στέγασης. Υπάρχει ήδη δικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης με τη συνεργασία τη δικιά μας. Υπάρχουν προγράμματα προσαρμογής, αλλά τα προγράμματα προσαρμογής δεν έχουν και απεριόριστη χρηματοδότηση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βάλτε μια αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερη προτεραιότητα στους πρόσφυγες από ό,τι δίνουμε στους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι μια επιλογή. Να βάλουμε μια επιλογή συνειδητή. Και τον κύριο Νικήτα Κανάκη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου. Καλή σας μέρα, κύριε Κανάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Ψυχουργέ.
Η δική σας εκτίμηση, κύριε Κανάκη, είναι πού ακριβώς τι ακριβώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, 12.000 είναι. Άνθρωποι. Και τα βάζουμε στη συζήτηση απλώς, και θέλω αργότερα να τοποθετηθούν και οι δύο, μια απόφαση που είδα που έχει βγάλει ο Υπουργός για να δίνονται ταξιδιωτικά έγγραφα στους έχοντες τη δυνατότητα να πάρουν την ιδιότητα του πρόσφυγα. Ναι, κύριε Κανάκη. Καταρχήν να πούμε σε θεωρητικό επίπεδο, ο κύριος Μηταράκης έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει άσυλο, είναι πλέον η δική του ευθύνη να μπορέσει με δυσκολίες, αντικειμενικά πολύ μεγάλες, να επιβιώσει. Η χώρα έχει μια υποχρέωση να δημιουργήσει ασφαλές συνθήκες για αυτούς που ζητάνε άσυλο και το παίρνουν. Ναι. Επομένως, υπό αυτή την έννοια είναι σωστό. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι, και εδώ η ευθύνη έχουν όλοι όσοι αναμίχθηκαν σε αυτό που λέγεται integration, δηλαδή στην κοινωνική ενσωμάτωση, ότι δεν έγινε με έναν σωστό τρόπο. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είτε να νομίζουν ότι θα έχουν προνόμια για πάντα, είτε στην πραγματικότητα να έχουν πολύ μικρές δυνατότητες. Δεν μάθαν τη γλώσσα, σε ένα δύσκολο περιβάλλον δεν μπορέσαν εύκολα να βρουν δουλειά. Τι επομένως χρειάζεται? Εγώ αφενός θα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, βγει αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί ακόμα και αν δεν συγκεντρωθούν σε πλατείες, θα αναζητήσουν καταφύγια σε φίλους, γνωστούς, συμπατριώτες. Mm-hmm. Άρα θα δούμε να αναβιώνεται αυτό το που λέμε στη γλώσσα των ανθρωπιστικών κινημάτων, το Afghan Hotel. Δηλαδή άνθρωποι που ζουν πολύ μέσα σε διαμερίσματα και πλέον με το κεφάλι. Νομίζω και ο κύριος ψυχογιός και ο υπουργός το ξέρουν αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη πίεση σε όλες τις δομές και των οργανώσεων που φροντίζουν την υγεία και σε δομές για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα η δική μας η πρόταση, επειδή καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους δίκτους και πρέπει να συνεχίσει η ζωή τους. Ακριβώς. Μα και σε αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί να είναι επαόριστο σε διαφορετική κατάσταση. Θα έλεγα, και αυτό είναι και η δική μας έκκληση, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε μια οργάνωση η οποία βοηθάει. Δεν έρχεται να αναμειχθεί στα επιτελικά του κράτους. Είναι η στρατηγική αφορά την πολιτεία. Αλλά το ζείτε από μέσα. Το ζούμε στα πολυατρία μας. Έχουμε βοηθήσει όποτε μας ζητήθηκε. Το ξέρουν και οι δύο πολιτικοί. Τι λέμε λοιπόν? Ότι οι άνθρωποι που είναι σε ιδιαίτερη ανάγκη, για παράδειγμα γυναίκες που είναι έγκυες, που είναι πολύ απροστάτευτες, μικρά παιδιά. Έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με ανθρώπους με ψυχικά νοσήματα, οι οποίοι εν δυνάμει θα μπορούσαν να γίνουν και προβληματικοί συνολικά για την κοινωνία. Οι ηλικιωμένοι, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να παραμείνουν περισσότερο, αφενός μεν, και δεύτερον, εδώ χρειάζεται μια βοήθεια όλων, ώστε να μπορέσουμε να κατευθύνουμε αυτούς τους ανθρώπους στα δικαιώματα τα οποία έχουν, ώστε να βρουν σιγά σιγά τον δρόμο. Εδώ είναι ο ρόλος και του κράτους, είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά. Οφείλουμε να συνεργαστούμε σε αυτό, αλλά θα έχει δυσκολίες. Ευχαριστούμε, κύριε Κανάκη. Κύριε Ψυχογέ, μισό λεπτό πρώτα να πάω στον κύριο Ψυχογέ και θα κλείσετε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Ψυχογέ, αλήθεια είναι, καταλαβαίνω ότι δεν ήταν και η ιδηλιακή εικόνα που αφήσατε. Χωρίς διοικήσεις στα κέντρα, είτε ήταν τα κλειστά, είτε ήταν οι δομές οι ανοιχτές στα ξενοδοχεία. Χωρίς σαφή μπούσουλα. Λέτε ότι είχατε οργανώσει κάποια πράγματα. Δεν τα είχαμε δει όμως στην πράξη. Με χιλιάδες αιτήσεις ασύλου. Και με τις ΜΚΟ να λύνουν και να δένουν. Όχι όλες. Κοιτάξτε, συγγνώμη, παρεμβαίνω. Η εικόνα που υπάρχει σήμερα απέχει παρασάγκας από την εικόνα που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν είπαμε ότι γίνανε όλα τέλεια ή ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Κάναμε και αυτοκριτική εξάλλου και την περίοδο της κυβέρνησης. Όμως, κοιτάξτε, υπήρχε μια ισορροπία στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο σταθερής αποσυμφόρησης και εγκατάστασης στην ενδοχώρα σε αξιοπρεπείς δομές. Γεγονός το οποίο τώρα δεν γίνεται και δεν γίνεται διότι η κυβέρνηση αφενός δεν το θέλει, όπως είπε ο Υπουργός ευθέως, και αφετέρου δεν θέλει να συγκρουστεί με κάποιους δημάρχους ή με κάποιους ακόμα και ακροδεξιούς, τους οποίους ανέχεται και εξέθρεψε προεκλογικά, καταδικάζοντας τα νησιά. Και βέβαια εδώ υπάρχει και μια λογική η οποία τορπίλησε την ένταξη, που είπε ο κύριος Κανάκης. Χιλιάδες προσφυγόπουλα πήγαιναν στο σχολείο, είχαν δικαίωμα εργασίας, ετούντες άσυλο, πλήρη πρόσβαση στην υγεία, όλα αυτά τα έχει καταργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να μας πει ότι φροντίζει, ας πούμε, και τους αναγνωρισμένους που πράγματι, να το πω αυτό, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Έλληνες και πρέπει να έχουν κάποιες κοινωνικές δομές. Όχι όμως σε δεύτερη μοίρα, να κρύψουμε το θέμα κάτω από το χαλί, να τους κάνουμε αόρατους και εν τέλει να τους κλείσουμε σε φυλακές και κρατητήρια. Αν μπορείτε σε ένα λεπτό, Υπουργέ, να συνοψίσουμε, θα τους στείλετε στην Ευρώπη με τα διαβατήρια που από ό,τι βλέπω βγάζετε.
το δικαίωμά του σε ταξιδιωτικά έγγραφα, προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Απλώς ήταν πολύ γραφειοκρατικός ο τρόπος που εκδιδόντουσαν στην Ελλάδα. Είναι μια νόμιμη διαδικασία. Αυτό να γίνεται μέσα σε λίγες μέρες. Αλλά για το θέμα της προσαρμογής, αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα Εστία έχουμε 6.500 αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Το 94% από αυτών έχει ήδη άμκα. Ναι. Το 78% έχει αφημί, αλλά μόνο το 36% έχει πάει να εγγραφεί στον πρώτο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Κύριε Υπουργέ, από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι σημαίνει αφημί. Επίσης, για τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού που αναφέρθηκαν και πριν, για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση λοχίας, για τους ευάλωτους, υπάρχουν ειδικές διατάξεις και παρατείνεται το δικαίωμα παραμονής. Υπάρχουν όλες αυτές οι προβλέψεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να έχουμε ένα ισόβιο πρόγραμμα παροχών στους πρόσφυγες, το οποίο διαφέρει από αυτό που δίνουμε στους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μηταράκη, κύριε Ψυχογέ, κύριε Κανάκη, ειλικρινά. Νομίζω ότι ήταν παραγωγική συζήτηση.